Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Και σήμερα μαζί στη συνέχεια των εκπομπών μας τα μηνύματα της Ορθοδοξίας. Λέγαμε ότι τα υλικά αγαθά δεν παρέχουν την ευτυχία στον άνθρωπο. Και η μεγάλη φροντίδα επίσης αποσπά τον άνθρωπο, γιατί πολύ μεγάλη φροντίδα έχουμε εμείς οι άνθρωποι για τα χρήματα, τα κτήματα και αυτά που έχουμε. Και έτσι λοιπόν είχαμε αναλύσει και θα συνεχίσουμε σήμερα για εκείνον τον πλούσιο, τον άφρονα όπως τον λέει, ο οποίος δεν είχε φρόνηση, δεν είχε σύνεση, δεν είχε μυαλό δηλαδή. Άμυαλος ήταν ο άνθρωπος αυτός, ο πλούσιος. Και τους είχε πει σε πολλούς τόνους ο Ιησούς στους μαθητές: δεν έχετε δει τα κοράκια που δεν σπείρουν και δεν θερίζουν? Ούτε έχουν αποθήκες και ταμεία τα πουλιά αυτά. Κι όμως ο Θεός τα πουλιά αυτά τα φροντίζει και ζουν μέχρι σήμερα. Από καταβολής κόσμου μέχρι σήμερα τα πουλιά αυτά, τα κοράκια ζουν. Αλλά εσείς δεν έχετε πιο πολύ αξία από τα κοράκια αυτά? Και ποιος μπορεί να προσθέσει στον εαυτό του ένα πύχη ανάστημα? Κανείς. Και όταν ο Θεός αποφασίζει να πάρει έναν άνθρωπο, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς να το αποτρέψουμε αυτό? Τίποτα. Ποιος μπορεί να ψηλώσει πολύ περισσότερο και ποιος μπορεί να κάνει ένα βήμα περισσότερο από αυτά που του έχει δώσει ο Θεός ή να φάει μια μπουκιά περισσότερο από εκείνες που έχει καθορίσει ο Θεός να φάει? Λοιπόν, ούτε ένα βήμα παραπάνω δεν μπορούμε να κάνουμε αν δεν θέλει ο Θεός, και δεν πρέπει να ανησυχούμε για το ένδυμα και την τροφή. Και συνεχίζει ότι πρέπει να καταλάβετε, να κατανοήσετε, να κοιτάξετε προσεκτικά τη φύση γύρω σας, διότι η φύση είναι ένα ανοιχτό βιβλίο. Είναι σοφία του Θεού η φύση. Κοιτάξτε εκείνα τα αγριολούδα, λέει, στον αγρό, που δεν κοπιάζουν, δεν κάνουν τίποτα. Ούτε ζυμώνουν, ούτε γνέφουν τα ρούχα τους, ούτε αργαλιώς έχουν, ούτε τίποτα. Κι όμως ντύνονται πιο ωραία από το Σολομώντα. Ο Σολομών, με όλη τη βασιλεία και το λούσο του και την μεγαλοπρέπειά του, δεν μπορεί να ντυθεί όπως ένα από τα κρινάκια του αγρού. Αυτά τα κρινάκια του αγρού, τα οποία σήμερα τα βλέπουμε και υπάρχουν, και αύριο καίγονται στο φούρνο σαν καύσιμη ύλη. Και ο Θεός όμως τα στολίζει πάρα πολύ ωραία. Πόσο περισσότερο λοιπόν θα φροντίσει για εσάς, για το σώμα και την ψυχή σας ο Θεός? Μην υψηλοφρονείτε, μην μετεωρίζεστε. Μετεωρίζομαι σημαίνει υψηλοφρονώ, πετάω στα σύννεφα. Διότι όλα αυτά τα μάταια πράγματα είναι αυτά που ζητάνε οι κοσμικοί άνθρωποι. Το φαγοπότι και οι ρεμβασμοί είναι ίδιο και χαρακτηριστικό των ανθρώπων, κυρίως των ασεβών. Ο Θεός όμως, ο Πατέρας σας, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι έχετε ανάγκη όλες αυτές τις τροφές και δεν πρόκειται να σας τις στερήσει. Ασχοληθείτε με την ψυχή σας, τους λέει, και ο Θεός θα ασχοληθεί με το ένδυμα και με την τροφή σας. Θα σας προσθέσει δηλαδή και αυτά. Και τους προσθέτει: μη φοβόσαστε το μικρό πίμνιον. Και εδώ εννοεί τη Βασιλεία του Θεού. Επειδή ήταν λίγοι οι πρώτοι οπαδοί του Χριστού, ονομάζονται εδώ μικρό πίμνιο. Επομένως συνιστά ο Χριστός στους οπαδούς του να μην φοβούνται, να μην υποτιμούν το γεγονός ότι είναι μικροί στον αριθμό, διότι ο Θεός θα τους δώσει άλλον παράκλητο που θα τους εισαγάγει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός είναι που θα τους δώσει τα πάντα, και τα επίγεια αγαθά και τα επουράνια. Και όταν λέμε το μέγα έλεος, εννοούμε το ψυχικό έλεος. Και όταν λέμε το έλεος σου, εννοούμε
το μικρό έλεος που είναι η υλική κατάσταση του ανθρώπου. Και τους λέει ότι πρέπει να θησαυρίζετε στον ουρανό και όχι στη γη, διότι θα έχετε εκεί θησαυρούς στον ουρανό, οι οποίοι δεν χάνονται και κλέφτης δεν μπορεί να τους κλέψει. Και ούτε ο σκόρος και τα άλλα έντομα μπορούν να τρυπήσουν τα υφάσματα και να καταστρέψουν τα υλικά σας πράγματα. Εκεί είναι άφθαρτα. Γι' αυτό λοιπόν εκεί να μεριμνείτε. Διότι όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί βρίσκεται και η καρδιά σας. Εκεί που βρίσκεται ο θησαυρός του ανθρώπου, αυτός που νομίζει ότι είναι το πιο σπουδαίο πράγμα, εκεί βρίσκεται και η καρδιά του. Πόσο σοφό είναι αυτό και πόσο πολυμέριμνοι γινόμαστε, αγαπητοί φίλοι, διότι βλέπουμε πόση μέριμνα έχουμε και πόση σκοτούρα έχουμε εμείς οι άνθρωποι, που δεν πρέπει. Αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο αντίθετο προς το θέλημα του Θεού. Τα πουλιά, τα κοράκια ζουν χιλιάδες, ίσως και εκατομμύρια, δεν ξέρουμε πόσα χρόνια. Και δεν χάθηκαν από τον κόσμο, παρόλο που έχουν και δυσέβρετη τροφή, γιατί συνήθως τρώνε ψωφίμια. Αλλά εδώ να δούμε το θέμα της μέριμνας ως μια αρρώστια, μια νόσο, για την οποία θα δούμε αργότερα και τη θεραπεία της νόσου αυτής. Πρωτού λοιπόν πάμε στη μέριμνα, ας πούμε μια ιστορία με κάποιον φιλάργυρο αληθινή, όπου είχε κρύψει κάποιος εκεί σε ένα υπόγειο τα χρήματά του και το διαμέρισμα αυτό το είχε κατασκευάσει μυστικά, δίχως να ξέρει κανένας που βρίσκεται. Και υπήρχε μια μεγάλη σιδερένια πόρτα για να μην διαρρήξουν ποτέ αυτό το πράγμα. Και όταν μπήκε κάποτε ξαφνικά απορροφημένος από το να μετράει το θησαυρό του, τα λεφτά του, τις λίρες του και ό,τι είχε εκεί μέσα και τα ομόλογα και δεν ξέρω τι άλλο, ξέχασε να βάλει το κλειδί από τη μέσα μεριά, έχασε το κλειδί και άρχισε να χτυπάει και να φωνάζει μήπως τον ακούσουνε, αλλά αυτό το κρυσφύγιο ήταν τόσο απομονωμένο που δεν ακούγονταν τίποτα απ' έξω ή από μέσα. Και οι δικοί του άρχισαν κάποτε να τον αναζητούν, αλλά δεν μπορούσαν να τον βρουν, διότι όπως είπαμε αυτό το μέρος ήταν κρυφό κάπου μέσα στο δάσος, στα δέντρα, δεν ξέρω που το είχε φτιάξει. Και όταν μετά από 2-3 εβδομάδες πέρασε από εκεί ο σιδηρουργός, τους είπε ότι έμαθα ότι χάσατε τον άνθρωπο αυτό, μήπως είναι σε ένα διαμέρισμα το οποίο έχουμε φτιάξει και είναι ερμητικά κλειστό κλπ. Και πήγανε μέσα και πράγματι βρήκανε τον άνθρωπο να έχει πάθει σοκ, έμφραγμα, και να έχει πεθάνει από τη στεναχώρια του μέσα σε εκείνο το υγρό τάφο που είχε κατασκευάσει μέσα στη γη για να κρύβει τον πλούτο του. Και κάποιος άλλος πέθανε πάλι, μου έλεγαν, ο οποίος τι είχε κάνει αυτός. Είχε πάει τα λεφτά του και τα είχε βάλει, τα είχε κρύψει κάπου μέσα στο χωράφι και τα είχε αφήσει εκεί για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Γύρισε κάποτε και πήγε να τα πάρει. Όπου τι είδε, ότι τα χρήματα αυτά τα είχαν φάει τα ποντίκια και τα είχαν κάνει όλα σαν πίτουρο, σαν χαρτοπόλεμο. Και τότε και αυτός πέθανε και έμεινε εκεί ακριβώς που υπήρχε ο θησαυρός του. Εκεί σταμάτησε και η καρδιά του. Να, αυτό το πράγμα που μας λέει και ο Κύριος μέσα στο Ευαγγέλιο. Όπου είναι ο θησαυρός σου, είναι και η καρδιά σου. Από αυτό που αγαπάς, από αυτό θα πας, λέει μια παροιμία σοφή. Αγαπάς τα χρήματα, αυτά θα σε σκοτώσουν. Αγαπάς το κρασί, αυτό θα σε σκοτώσει. Το τσιγάρο, αυτό θα σε σκοτώσει. Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Το χρήμα όμως είναι μεγάλος πειρασμός, διότι οι κοινωνίες, οι σημερινές, το έχουν κάνει τόσο απαραίτητο για τη ζωή,
Αυτό ώστε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει χρήμα να μην μπορεί καν ούτε να φάει, ούτε να επιβιώσει, ούτε να κάνει τίποτα από τα απαραίτητα αυτά της ζωής. Γι' αυτό λοιπόν δεν κατηγορεί ο Χριστός την κατοχή του λίγου χρήματος του απαραίτητου, αλλά του πλεονάζοντος χρήματος και την παθολογική αγάπη και προσήλωση πάνω σε αυτό το χρήμα. Όχι το ενδιαφέρον για τα οικονομικά, όσο την προσήλωση, την αγάπη, την αφοσίωση, το πάθος δηλαδή που δίνει ο άνθρωπος, αντί να το δώσει στο Θεό, το δίνει στο χρήμα ή σε ό,τι άλλο έχει αυτός πάθος. Είναι λοιπόν και η ανησυχία για το μέλλον, η οποία γεννιέται από τις δυστυχίες και σπρώχνονται από τη φαντασία, από αυτά που βλέπουμε καθημερινά και διαβάζουμε, και αυτό γίνεται μια απελπισία ως προς το μέλλον. Ξεχνάμε τη θεϊκή μέρημνα, ξεχνάμε το ότι ο Θεός μας φροντίζει και δεν μας αφήνει και όλα από Αυτόν εξαρτώνται. Και αφού ξεχνάμε αυτό το πράγμα και δεν αισθανόμαστε πια το σαν στήριγμα το Θεό, αρχίζει μεγάλη ανησυχία και αγωνία, όπως κάποιος άνθρωπος ο οποίος βάζει θερμόμετρο και αρχίζει και έχει δέκατα. Βάζει κάθε ώρα θερμόμετρο και βλέπει ότι έχει μερικά δέκατα. 38 και 2, 38 και 3 και 5 και 7 και κάθεται συνέχεια και μετράει τον πυρετό του. Και του γίνεται αυτό το πράγμα ένα πάθος. Έτσι ακριβώς λοιπόν μετράνε πολύ το βιός τους, τα χρήματά τους, τις μετοχές τους και το ένα και το άλλο και δεν τους μένει χρόνος λόγω της μεγάλης προσιλώσεως που έχουν σε αυτό και προσπαθούμε πολλές φορές να αποδείξουμε στον εαυτό μας ότι κάτι συμβαίνει και η αγωνία μας μεγαλώνει περισσότερο. Τι θα γίνει εφόσον είμαι μόνος μου και δεν έχω συγγενείς και πρέπει να έχω χρήματα, γιατί μπορεί να χρειαστεί και ένα εκατομμύριο, μου λέει, ένα στην ημέρα για να νοσηλεύομαι. Ακριβώς αυτό είναι η ανασφάλεια όταν ο άνθρωπος φεύγει από το Θεό, απομακρύνεται, αισθάνεται αυτή την ανασφάλεια. Διότι δεν δέχεται ότι ο Θεός τον συντηρεί, ότι ο Θεός τον κοιτάζει, τον προσέχει, τον παρακολουθεί και μεριμνά για αυτόν. Είναι σαν κάποιον ορφανό, ο οποίος αυτός ορφανός δεν αισθάνεται την πατρική στοργή και θαλπορή, την πατρική παρουσία. Και ενώ εμείς οι ίδιοι οι άνθρωποι πολλές φορές σκοτώνουμε μέσα μας το Θεό και άλλοι λένε με αφροσύνη μεγάλη και βλακεία, δεν υπάρχει Θεός, είπε ο άφρονη την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός, λέει. Αλλά σύμφωνα με μια άλλη προοπτική και με μια άλλη εξέταση βαθιά των πραγμάτων, δεν υπάρχει άθεος άνθρωπος. Πολλοί υποστηρίζουν ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ένα ίδιο πίστεως στο Θεό μέσα τους, έστω και αν δεν μπορούν να τη διαγνωρίσουν οι ίδιοι, να την διαγνώσουν κλπ. Αλλά η συμπεριφορά τους αποδεικνύει ότι πράγματι κάτι έχουν μέσα τους που αυτό μπορεί να καταλογιστεί σαν μια ελαχίστια, τέλος πάντων, πίστη και για κάτι το οποίο υπάρχει πέρα από τις αισθήσεις, πέρα από τα όργανα, πέρα από αυτά που κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται στη ζωή του και προσέχει. Και η ψυχολογία του αθέου είναι σαν να υπάρχει ένας Θεός που δεν τον γνωρίζει, που δεν τον έχει αντιληφθεί και εκείνος δεν ενδιαφέρεται για αυτόν, όπως πολλοί άθεοι της Δύσεως παλιότερα έλεγαν για το θάνατο του Θεού, ο Θεός πέθανε, έλεγαν. Βέβαια αυτά είναι άφρονα, σημεία αφροσύνη, σημεία το ότι ο άνθρωπος έχει ξεφύγει. Το μυαλό του δεν δουλεύει σωστά. Η ψυχή του δεν συνδέεται, η καρδιά του με το μυαλό του. Έχουν αποσυνδεθεί αυτά τα πράγματα, όπως την πρίζα τη βγάζει από το ρεύμα και δεν μπορεί να πάρει ρεύμα πλέον η συσκευή και να παίξει, να κάνει τη λειτουργία της αυτή που είναι προδιαγεγραμμένη. Έτσι ακριβώς είναι και ο άνθρωπος ο οποίος αποσυνδέει το νου, τη λογική του, τη γνώση του, τη σύνεσή του από το συναίσθημά του.
και πάβει να βλέπει το Θεό από τα έργα του. Πάβει να βλέπει τα μεγαλεία που υπάρχουν μέσα στη φύση και αποδεικνύουν ότι υπάρχει ένας μεγαλειώδης νους, μία μεγαλειώδης προσωπικότης, ασύλληπτα έξυπνη και σπουδαία, ασύλληπτα μεγαλύτερη από την δική μας. Και μερικοί επίσης, πάνω στην ψυχολογία του αθέου πάντα, λένε πως ο άθεος είναι τόσο εγωιστής που δεν θα ήθελε να παραδεχτεί τίποτα ανώτερο από αυτόν, ούτε ακόμη και ένα Θεό ο οποίος δεν τον έχει δημιουργήσει. Είναι τόσο εγωιστής, τόσο ώστε δεν θέλει να είναι δημιουργημένος, αλλά αυτός να είναι ο δημιουργός. Και ενώ καμία λογική δεν μπορεί να χωρέσει το γεγονός ότι υπάρχουν δημιουργήματα δίχως δημιουργό, εντούτοις κάτι παθαίνει μέσα στο μυαλό του ο άθεος άνθρωπος. Και στην ουσία δεν παθαίνει αυτός, αλλά του δίνει ο Θεός αδόκιμο μυαλό να καταλάβει, να τον καταλάβει. Διότι δεν αξίζει πλέον αυτός ο άνθρωπος να πλησιάσει Θεό. Έχει τόσο απομακρυνθεί και η τιμωρία του ακριβώς είναι ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί πλέον τη σχέση που έχει με τον Δημιουργό του, με τους άλλους ανθρώπους και με τον εαυτό του. Και έτσι αισθάνεται αυτή την ορφάνεια την οποία δημιούργησε μόνος του. Η ψυχολογία του αθέου είναι σαν και εκείνον το γιο, λέει, που πήγε στο δικαστήριο και είχε σκοτώσει τον πατέρα του. Και όταν του είπαν οι δικαστές, τι έχεις να πεις, να απολογηθείς, λέει, το μόνο που έχω να σας πω, κύριε δικαστέ, είναι να με λυπηθείτε. Λέει, γιατί να σε λυπηθούμε, λέει, διότι είμαι ορφανός. Ο ίδιος σκοτώσε τον πατέρα του και ο ίδιος επικαλείται την ορφάνια του σαν ίκτο προς τους δικαστές, να τον απαλλάξουν από την κατηγορία. Και ενώ πάρα πολύ εύκολα μπορεί κανείς να συνδεθεί με το Θεό δια της προσευχής, ο άνθρωπος προσπαθεί να λύσει όλα τα προβλήματα μόνος του. Το βάρος είναι τεράστιο, η ψυχή λυγίζει, το μυαλό τρεκλίζει και ο άνθρωπος σωριάζεται ράκος πλέον, έτοιμος για τρόφιμος κλινικών και ψυχιατρίων, διότι να ξέρετε ότι μεγάλη σχέση έχει αθεία με την τρέλα. Δεν είναι τώρα το θέμα μας να μπούμε σε αυτό το θέμα, είναι μεγάλο θέμα, αθεία και τρέλα, αλλά να δούμε τη μέρημνα αυτή που μας λέει ο Χριστός σε τι συνίσταται και πόσο πολυμέρημνοι είμαστε ανάλογα με τα πράγματα τα οποία υπάρχουν γύρω μας. Και πόσο κλονισμένοι είμαστε και πόσο αδόκιμος είναι ο νους μας. Αν γίνει ένας πυρηνικός πόλεμος, καταφεύγουμε σε καταφύγια. Και ο ήχος αυτός της σιρήνας γίνεται εφιάλτης για τον άνθρωπο ασφαλώς. Αλλά το ίδιο παθαίνει και ένας άθεος, ο οποίος δεν μπορεί να ειρηνεύσει γιατί λέει «εγώ έχω πάρα πολλές σκοτούρες». Βρίσκομαι σε εμπόλεμη κατάσταση. Και συνδυάζοντας το λόγο του Ευαγγελίου και τη σημερινή κατάσταση, θα πρέπει να δούμε ότι ο κάθε πιστός έχει δύο μάτια για να εξετάσει τα πράγματα. Τη λογική και την πίστη. Δύο πράγματα λοιπόν σε ένα. Και ας την εξετάσουμε τη μέρημνα πρώτα με τη λογική μας. Δεν λέμε να μείνει κανείς αδιάφορος όταν παραδείγματος χάρη είναι τόσο φτωχός που πρέπει να οικονομήσει το ψωμί του για την οικογένειά του και για τον εαυτό του. Δεν πρέπει να μείνει δίχως μέρημνα, αλλά πρέπει να αποφεύγουμε τους τόσους κινδύνους, την αγωνία η οποία έρχεται και μας κάνει να χάνουμε τελείως τον εαυτό μας. Δεν φτάνουν τα βάσανα της μιας μέρας, μας λέει ο Χριστός. Και στο Πάτερ ημών δεν λέμε τον άρτον ημών των επιούσιων, το σημερινό μας άρτο να μας δώσεις. Διότι η αυριανή μέρα έχει πάλι τα δικά της. Και εκεί όταν ξυπνήσουμε την άλλη μέρα θα μεριμνήσουμε για την αυτή τη μέρα. Αλλά
Γιατί να μεριμνούμε για την αυριανή μέρα τη στιγμή που έχουμε να παλέψουμε με τη σημερινή. Βάζουμε δύο ζύγους πάνω στο κεφάλι μας. Βάζουμε στην πλάτη μας διπλάσιο βάρος. Και στεναχωριέται βαθιά ο άνθρωπος, διότι δεν γνωρίζει την έκβαση των πραγμάτων. Δεν έχει και τη μέριμνα, δεν έχει και την πίστη στο Θεό και η στεναχώρια αυτή της μέριμνας του ανθρώπου μεγαλώνει καθημερινώς και περισσότερο, δημιουργείται το άγχος το οποίο φθείρει το σώμα και την ψυχή του ανθρώπου και στο τέλος ο άνθρωπος μαραζώνει και χάνεται. Και είναι γεγονός ότι από στατιστικές ότι ο άνθρωπος υποφέρει πιο πολύ από τη φαντασία του. Ρίχτε μια ματιά στο δικό σας παρελθόν, αγαπητοί αδελφοί, εν Χριστώ αδελφοί και φίλοι ακροατές και ακροάτριες, και θα καταλάβετε πόσες φορές πέσαμε έξω σε πράγματα τα οποία νομίζαμε ότι θα έρθουν πολύ στραβότερα από ό,τι ήρθαν. Αν πιστεύεις λοιπόν στο Θεό, η μέριμνά σου είναι λιγότερη. Το φορτίο σου θα είναι ελαφρότερο. Εγώ σας δίνω φορτίο ελαφρότερο από ό,τι σας δίνει ο κόσμος, μας λέει ο Κύριος. Γιατί λοιπόν να μην ελαφρύνουμε το φορτίο μας? Είναι εξυπνάδα το να φορτώνουμε συνεχώς στην πλάτη μας και στις πλάτες των άλλων μέριμνες και φροντίδες, οι οποίες καμιά φορά δεν έχουν και καμιά υπόσταση λογική. Υπάρχουν παράλογοι φόβοι στους ανθρώπους και από αυτούς υποφέρουν πάρα πολύ περισσότερο από ό,τι υποφέρουν από πραγματικά γεγονότα. Αν πιστεύουμε λοιπόν στο χριστιανικό Θεό, στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, και αν ξέρουμε και πιστεύουμε ότι αυτός ο Θεός μας έστειλε τον Υιό του να σαρκωθεί και να σταυρωθεί και να αναστηθεί, και να σταυρωθεί για τις αμαρτίες μας, και αν πραγματικά είμαστε όντως, όντι χριστιανοί, τότε και ξέρουμε ακόμη ότι είναι μετρημένες και οι τρίχες της κεφαλής μας, δεν πρέπει να αγωνιούμε. Διότι αφού ο Θεός μας χάρισε τόσα πράγματα άλλα, δεν θα μας δώσει και την τροφή και τα ενδύματα. Είναι δυνατόν να δώσει έναν άνθρωπο ένα ολόκληρο σπίτι, μια ολόκληρη πολυκατοικία και μετά να του πεις δεν σου δίνω ένα ψωμί τώρα να φας? Ο Θεός που με τόση ομορφιά και ωραιότητα ντύνει τα άνθη του αγρού, θα αφήσει τον άνθρωπο γυμνό, τον άνθρωπο που έχει αιώνια ψυχή, που είναι από τα τελειότερα κατασκευάσματα του Θεού? Ίσως πει κάποιος, βλέπω τόσο πόνο γύρω μου και τόσους ανθρώπους που υποφέρουν, που φοβάμαι για τον εαυτό μου. Αλλά για να σκεφτούμε, ποιος εγκατέλειψε πρώτος, ο Θεός εγκατέλειψε πρώτα αυτούς ή αυτοί πρώτα εγκατέλειψαν τον Θεό? Γιατί αν αυτοί εγκατέλειψαν τον Θεό, τι ζητάνε μετά από τον Θεό? Αν κλείνω σε έναν την πόρτα, μπορώ να παραπονιέμαι ότι δεν έρχεται να με επισκεφτεί, αφού την ώρα που έρχεται εγώ του κλείνω στα μούτρα την πόρτα? Δεν μπορώ να πω μετά ότι γιατί δεν έρχεται, αφού ήρθε ο άνθρωπος και εγώ του κλείσα την πόρτα. Το ίδιο και ο Θεός, εάν του κλείσει την πόρτα, δεν την ανοίγει μόνος του την πόρτα. Γι' αυτό λένε ότι ο Χριστός χτυπάει μια πόρτα που δεν έχει πόμολο απ' έξω, αλλά μόνο από μέσα, διότι σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου και τη βούληση του ανθρώπου και λέει αν μου ανοίξει θα μπω, αν δεν μου ανοίξει θα μείνω απ' έξω και θα χτυπάω μέχρι να μου ανοίξει. Έχει τόση υπομονή ο Χριστός μας, τόσο ώστε μπορεί να κάτσει όλη τη ζωή μας απ' έξω από την πόρτα της ψυχής μας, της καρδιάς μας και να χτυπάει. Μέχρι να τον ακούσουμε. Εάν τον ακούσουμε θα λυτρωθούμε. Εάν όμως δεν τον ακούσουμε θα μείνουμε σε αυτή την κακομοιριά μας, στον υδρότα και στην πάλη, στην ανασφάλεια, στο άγχος και σε αυτά που βλέπουμε καθημερινά να συμβαίνουν και δείχνουν τα κανάλια. Όλη την αθνιότητα και το μαρτύριο της ανθρωπότητος το βλέπουμε να περνάει μπροστά στα μάτια μας καθημερινά από τις τηλεοράσεις και τα άλλα μέσα. Αλλά μην λυπάστε και μην αγωνιάτε. Υπάρχει λύση στο πρόβλημα αυτό το επαρξιακό του ανθρώπου. Υπάρχει λύση την οποία αν προσέξουμε και αν εργαστούμε σωστά θα αποκτήσουμε αυτά τα οποία αποθούμε. Την ψυχική ειρήνη και την αμερεμνησία της ψυχής
η οποία είναι τελικά η ευτυχία του ανθρώπου και η ένωσή του με τη θεότητα. Κάποτε λέει ένα ζωγράφος κάθισε εκεί έξω από το Σικουάνα και έβγαλε ένα καμβά και άρχισε να τραβάει κάποιες μαύρες γραμμές κλπ. Μαζεύτηκε ο κόσμος και άρχισε να του λένε τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνεις, που αυτή την έκανες αυτή τη γραμμή εκεί πέρα, τη στραβή να πούμε, τι είναι εκείνο, τι είναι το άλλο. Απίδησε ο άνθρωπος και σκεπάστηκε με ένα πανί, με ένα μουσαμά και κάτω από αυτό το πανί ζωγράφισε τη ζωγραφική που είχε να κάνει και μετά άνοιξε την καλύπτρα αυτή που είχε και είχε φτιάξει ένα αριστούργημα. Αλλά βλέποντας μόνο τις πρώτες μαύρες γραμμές ο κόσμος έκρινε ότι αυτός είναι ζωγράφος κακός και ότι δεν φτιάχνει καλά έργα. Έτσι και ο Θεός θα μας φανερώσει το μεγάλο έργο που πρέπει να συνεργαστούμε και εμείς γι' αυτό στον μέλλοντα αιώνα. Να δούμε τη μεγαλοσύνη του Θεού και αυτά που από κοντά μας φαινόντουσαν ότι ήταν μαύρες γραμμές θα τα δούμε υπέροχα καλλιτεχνήματα στη μέλουσα κατάσταση. Αυτό που είναι στο επέκεινα στη μεταθάνατο ζωή. Διότι πάντοτε, αγαπητοί φίλοι, να έχετε υπόψη σας το εξής, ότι εμείς οι Έλληνες και προ Χριστού και μετά Χριστόν βέβαια, περισσότερο ακόμα, είχαμε μέσα στο αίμα μας τη μεταφυσική. Ουδέποτε αναπαύτηκε η ψυχή του Έλληνα με τον παρόντα κόσμο. Πάντα η σκέψη του, η διάκρισή του, θέλετε να η διορατικότης του κοίταζε και κάτω από τη στάθμη του νερού το παγόβουνο που δεν φαίνεται. Ή αν θέλετε, ό,τι είναι κρυμμένο πάνω από τα σύννεφα. Διότι όταν έχει συννεφιά δεν βλέπουμε τον ήλιο και μπορεί να πει κάποιος δεν υπάρχει τίποτα. Και όμως υπάρχει ήλιος πάνω από τη συννεφιά. Υπάρχει εκείνο το πατερικό που λέει ότι ο Θεός φτιάχνει έναν ωραίο πίνακα με κλωστές όπως σκεντάνε οι γυναίκες τα διάφορα αυτά ωραία κεντήματα που κάνουν. Και εμείς, αν δείτε το κέντημα αυτό από την άλλη όψη, θα δείτε κάτι κλωστές κομμένες, κάτι πράγματα που κρέμονται, κάτι αυτά. Δεν είναι ωραίο από τη μια όψη. Το κέντημα είναι ωραίο μόνο από την καλή του όψη. Εμείς τώρα αυτό, σε αυτή τη ζωή, τι βλέπουμε, την από κάτω μεριά του κεντήματος. Βλέπουμε την κακή όψη του κεντήματος. Όταν λοιπόν φύγουμε από κάτω και έρθουμε και δούμε από πάνω και δούμε το πραγματικά το κέντημα μπροστά μας από την καλή του όψη, τότε θα καταλάβουμε τα υπέροχα έργα που έκανε ο Θεός σε αυτή τη ζωή και εμείς δεν μπορούσαμε να τα αντιληφθούμε. Αληθινά ο Θεός εργάζεται υπέροχα έργα σε αυτή τη ζωή. Εργάζεται και συνεργάζεται με τις ψυχές των ανθρώπων για την καλυτέρευση του ανθρώπου. Όχι όμως δικτατορικά, αυτό δεν το θέλει ποτέ ο Θεός. Γιατί ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο τη δικιά του υπόσταση. Ή μάλλον να μην το πούμε υπόσταση, αλλά όπως είναι η δογματική, το κατοικώνα. Τον έκανε δηλαδή ελεύθερο. Γιατί ο Θεός ασφαλώς είναι ελεύθερος. Έτσι και ο άνθρωπος έγινε κατοικώνα ελεύθερος και απαραβίαστος από το Θεό. Δεν παραβιάζει το θέλημα του, του ανθρώπου ο Θεός. Κανενός όντως, ούτε και του διαβόλου ακόμα. Ο διάβολος θέλησε να είναι αντίπαλος του Θεού και ο Θεός τον άφησε να είναι αντίπαλος. Δέστε τι μεγαλοσύνη έχει αυτό. Να θέλει τα όντα του ελεύθερα να τον ζητήσουν και να τον βρούνε, διότι θα ήταν αλλιώς ένας Θεός δικτάτορας. Γιατί αντιπαθούμε όλοι οι άνθρωποι σχεδόν τη δικτατορία? Γιατί επιβάλλεται παρά τη θέλησή μας. Και αγαπάμε τη δημοκρατία, τέλος πάντων αυτή τη δημοκρατία που έχουμε, ας μην το εξετάσουμε πώς και γιατί, αλλά ας πούμε ότι έχουμε μια δημοκρατία, ζητάμε κατά βάση τι? Να σεβαστεί αυτός που θα κυβερνήσει τη θέληση του λαού, το θέλημα το δικό μας, τον ανθρώπο. Δεν παραδεχόμαστε κάποιον ο οποίος έρχεται και καθυποτάσσει
συχαίνεται η ψυχή τον άνθρωπο ο οποίος είναι εκβιαστής της θελήσεως του άλλου. Γι' αυτό και ποτέ οι δικτάτορες δεν ήταν συμπαθείς, διότι πήγανε με το έτσι θέλω πάντοτε να κυβερνήσουν. Όχι πως ήταν καλύτεροι άλλοι από τους δικτάτορες, υπήρχαν και δικτάτορες που ήταν καλύτεροι από δημοκράτες. Αν δείτε στην ιστορία αυτό που σας λέω, θα δείτε ότι διακυβερνούσαν μερικοί και από τους 30 τυράννους κλπ. Καλύτερα από τους δημοκρατικώς εκλεγμένους, οι οποίοι ήταν πολιτικάντιδες και τι κάνανε, κοροϊδεύανε τον κόσμο και του έπαιρναν την ψήφο. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Ακόμα και ο Χίτλερ είχε βγει με. Λέγανε ότι είχε βγει με σοσιαλιστικές διαδικασίες το κόμμα του. Με ψήφο δηλαδή. Και είδατε τι φοβερά πράγματα έκανε αυτός, ο οποίος πιθανόν να είχε και πολύ υποστήριξη από το λαό του. Αλλά ο Θεός είναι ο τέλειος δημοκράτης. Ουδέποτε κοροϊδεύει τον άνθρωπο, όπως αυτοί οι δίθεν δημοκράτες που ανεβαίνουν στις κυβερνήσεις, αλλά και ουδέποτε καθυποτάσσει το θέλημα του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε, «Όστις θέλει ο πίσω μολυθήν». Όποιος θέλει, ελεύθερα. Αυτή λοιπόν την ελευθερία τη σέβεται ο Θεός στον άνθρωπο πάρα πολύ. Ας σεβαστούμε και εμείς την ελευθερία και τη δική μας και των άλλων ανθρώπων. Και αν μην εκβιάζουμε τη θέληση του άλλου ανθρώπου, αλλά ευγενικά πάντοτε με τη συγκατάθεσή του να προχωράμε. Διότι η βία που ασκούμε πάνω σε μια θέληση άλλου ανθρώπου, αυτομάτως εξασκεί και αυτός βία πάνω στη θέλησή μας. Είναι ένα boomerang, όπως λένε στην Αυστραλία, υπάρχει μια φυλή που λέγεται Aborigines. Αυτοί λοιπόν έχουν ένα στραβό ξύλο, όπως το φτιάχνουν από κάποιο δέντρο, το οποίο με τέχνη το πετάνε και σαν το frisbee που έχουν οι Αμερικάνοι, το στρογγυλό αυτό πιατάκι που γυρίζει, αυτό πηγαίνει, χτυπάει ένα πουλί ή το στόχο του και ξαναγυρίζει σε αυτούς, για να μην το χάσουνε. Και κατά την ίδια έννοια, όταν στέλνουμε στον άλλον δυστυχία, η δυστυχία αυτή γυρίζει σε εμάς. Όταν του στέλνουμε αγάπη, η αγάπη γυρίζει σε εμάς. Όταν στέλνουμε μίσος στον άνθρωπο, το μίσος αυτό χτυπάει εμάς. Λες και οι ψυχές των ανθρώπων, αγαπητοί αδελφοί, είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Και ασφαλώς, ο άνθρωπος ο οποίος μισεί, δεν έχει κάνει πρώτα καταστροφή στο δικό του εαυτό από το μίσος αυτό. Είναι σαν βαστά ένα κάρβουνο στα χέρια του για να το πετάξει, αλλά για να το πετάξει πρέπει το αναμένο κάρβουνο να σταθεί και στα χέρια του, να τον εκάψει. Έτσι ακριβώς είναι και το μίσος. Είναι ένα κάρβουνο το οποίο κρατάς, καίγεσαι και το πετάς στον άλλον, αλλά και εσύ έχεις καεί. Γι' αυτό η λύση όλων των κοινωνικών προβλημάτων είναι η αγάπη. Η μεταξύ των ανθρώπων αγάπη και τουλάχιστον, αν δεν μπορούμε να εξασκήσουμε αυτή την αγάπη που ζητάει το Ευαγγέλιο, να αγαπήσουμε τον άλλο όπως τον εαυτό μας, τουλάχιστον ας σεβαστούμε την ελευθερία του, διότι και αυτό δεικνύει ίχνη αγάπης. Ο σεβασμός είναι και αυτός ένα είδος αγάπης. Σέβομαι σημαίνει αγαπώ. Δεν θέλω να κάνω κάτι κακό στον άλλον. Η ευγένεια είναι και αυτή, η πραγματική ευγένεια που βγαίνει μέσα από την καρδιά, είναι ένα είδος σεβασμού, αναγνωρίσεως του άλλου ανθρώπου. Γι' αυτό ο Χριστός ήταν η άχραντη ευγένεια. Ήταν η τέλεια ψυχική ευγένεια. Θέλετε παραδείγματα? Κάποιος τον χτυπάει. Δεν το περνάει έτσι. Είναι δεμένα τα χέρια του και ο υπηρέτης του αρχιερέως τον χτυπάει στο στόμα. Και του λέει, έτσι αποκρίνεσαι στον αρχιερέα? Επειδή ο Χριστός αποκρίθηκε με παρησία και του είπε την αλήθεια. Και του λέει, εάν είπα κάτι κακό, μπορείς να μου πεις τι κακό είπα? Αν όμως είπα κάτι σωστό, αληθινό, γιατί με χτυπάς?
Δεν τον έβρισε όπως θα βρίζαμε εμείς. Δεν τον απαξίωσε να τον θεωρήσει τελείως απαράδεκτο, αλλά τον συμβούλεψε και του είπε ότι κοίταξε να δεις, αν βρίσκεις τον άλλον κάτι κακό, πες του το. Μην τον χτυπήσεις, πες του τη γνώμη σου για αυτό το πράγμα που βρίσκεις ότι είναι στραβό. Αν όμως ο άλλος κάνει κάτι καλό, έχεις δικαίωμα εσύ να τον χτυπήσεις, να τον τιμωρήσεις, παραδείγματος χάρη. Όλα αυτά δείχνουν, αγαπητοί, ότι εμείς οι άνθρωποι βρισκόμαστε μακριά από την πραγματικότητα και ζούμε σε μια φανταστική κατάσταση. Σε έναν κόσμο διαστραβλωμένο, τον οποίο έχουμε εμείς δημιουργήσει μόνοι μας. Μετά τον άφρονο πλούσιο στο Ευαγγέλιο μας, υπάρχει μια δήλωση του θανάτου του ανθρώπου αυτού που ήταν απρόβλεπτος και μη προβλεπταίος και μας συνιστά ασφαλώς να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για πάνε ενδεχόμενο, να έχουμε τη μέση μας ζωσμένη, λέει, και το λιχνάρι αναμένο, διότι αυτοί που περιμένανε κάποιον σπουδαίο άνθρωπο ήταν πάντοτε έτοιμοι έξω την πόρτα, μόλις χτυπήσει, να πάνε στην εξώπορτα με το φανάρι, να τον επάρουν και να τον εβάλουν μέσα στο σπίτι. Κατά τη νύχτα, λοιπόν, κρατούσαν λιχνάρια, αναμένα φανάρια. Το ίδιο μας λέει και ο Χριστός να κάνουμε και εμείς. Να είμαστε έτοιμοι με τα λιχνάρια μας αναμένα. Να περιμένουμε τον Κύριο με τη μέση μας σφιχτοδεμένη και να κρατάμε τις αρετές εν δράση. Αυτός είναι ο λίχνος, ο αναμένος. Να μην ξεχάσουμε ποτέ ποιοι είμαστε και τι περιμένουμε να γίνει. Να είμαστε πάντα έτοιμοι για την ώρα του θανάτου, διότι η ώρα του θανάτου είναι η ώρα της Δευτέρας Παρουσίας για μας, για τον κάθε ένα ξεχωριστά, και είναι η ώρα της ελεύσεως του Χριστού. Άλλες φορές μιλάει για τους γάμους του αρνίου και τους παραλαμβάνει ο Χριστός, λέει, τους δικούς του. Και η προετοιμασία αυτή γίνεται για το απροσδόκητο ενός εκάστου και το ευνίδιο της μελούσης κρίσεως. Το πρόθυμο άνοιγμα στην κρούση του Χριστού είναι η ευχαρίστησή μας να μεταβούμε κοντά στο Χριστό, γιατί θέλει να είμαστε μακάρι και εδώ και εκεί ο Θεός. Να μην αγωνιούμε εδώ, όπως είπαμε προηγουμένως, αλλά και να υπολογίζουμε στη μέλουσα κρίση. Άγρυπνοι και πανέτοιμοι, διότι δεν ξέρουμε πότε έρχεται ο θάνατος, ο οποίος έρχεται σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα, λέει. Ο κλέφτης κοιτάει να δει αν ότι κοιμώνται και κοιμώνται βαθιά, ρουχαλίζουν για να μπει μέσα. Δεν μπαίνει όταν βλέπει φως και μιλάνε, άρα είναι ξαφνικός. Εκεί που δεν τον περιμένεις, χτυπάει. Έτσι είναι και ο θάνατος. Κάποιος λέει ότι ο μεγαλύτερος δημοκράτης, λέει, είναι ο θάνατος. Γιατί δεν υπολογίζει μικρούς, μεγάλους, γέρους, μαύρους, άσπρους, γυναίκες, άντρες, και σε όλους μπορεί να επιτεθεί ανά πάσα στιγμή ο θάνατος και δεν λυγίζει, είναι σκληρόκαρδος ο θάνατος, δεν λυγίζει από τα παρακάλια των ανθρώπων. Πρώτη βάρδια αρχίζει στις 9 το βράδυ. Η δεύτερη βάρδια και σκοπιά αρχίζει στις 12 τα μεσάνυχτα. Και η τρίτη φυλακή, η σκοπιά η τρίτη, αρχίζει στις 3 το πρωί. Η πρώτη φυλακή είναι η παιδική ηλικία. Όταν καμιά φορά ο Κύριος παραλαβαίνει τα παιδιά, όταν είμαστε μικροί. Και μας βρίσκει έτοιμους, γιατί το παιδί δεν έχει πολλές αμαρτίες. Λίγες αμαρτίες έχει το παιδί και δεν έχει επίγνωση
γιατί ακόμα βρίσκεται στην αρχή της ζωής του και δεν έχει καταλάβει. Τα παιδιά λοιπόν δεν έχουν μεγάλη ετοιμασία για το θάνατο και φυσικό είναι και το ξέρει ο Θεός αυτό. Διότι ο θάνατος έρχεται περισσότερο σε εκείνους που είναι ωριμότεροι. Και ο θάνατος πολλές φορές είναι απροσδόκητος, δίχως προειδοποίηση αρρώστιας. Και ο ευνίδιος θάνατος, ενώ εγκομιάζεται από τους κοσμικούς ανθρώπους, τι ωραία είναι να πεθάνεις μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα και να μην καταλάβεις τίποτα. Όμως εδώ μέσα στο Ευαγγέλιο βλέπουμε ότι δεν είναι καλός ο ευνίδιος θάνατος, γιατί δεν αφήνει τον άνθρωπο να προετοιμαστεί. Τον επέρνει απροετοίμαστο. Και θα μετανιώσει ο άνθρωπος όταν πεθάνει απροετοίμαστος, αλλά θα είναι αργά. Αχ, να μην είχα κι εγώ 2-3 μέρες στο κρεβάτι να καταλάβω τι γίνεται, να δω τα σκούρα, να ζητήσω τέλος πάντων τη θεϊκή παρηγοριά, να ζητήσω να έρθει ένας ιερέας να εξομολογηθώ, να μεταλάβω, να κοινωνήσω. Μα ολόκληρη τη ζωή σου τι έκανες. Έφτασε 80 χρονών και δεν έχεις κοινωνήσει, δεν έχεις εξομολογηθεί. Είναι αδιανόητο, αγαπητοί φίλοι, αυτό. Για σκεφτείτε το. Ένας άνθρωπος 80 χρονών να έχει να εξομολογηθεί και να κοινωθεί, να κοινωνήσει από τότε που ήταν 10 χρόνια. 70 χρόνια μακριά από την Αγία Κοινωνία. Και αν φύγει ξαφνικά, ποιος θα φταίει? Και τι θα πει στο Θεό, ότι δεν μου δίνεις μια εβδομάδα στο κρεβάτι για να μετανοήσω κι εγώ? Μα σου έδωσα 70 χρόνια για να μετανοήσεις και δεν μετανοήσεις. Και θα μετανοήσεις μέσα σε μια εβδομάδα? Όποιος δεν θέλει να φουρνίσει, λέει, 2 εβδομάδες ζυμώνει, κοσκινίζει. Δεν θα κοσκινίζουμε λοιπόν συνέχεια, αλλά πρέπει κάποτε μετά το κοσκίνισμα και το ζύμωμα να βάλουμε το ψωμί στο φούρνο και να το ψήσουμε να το φάμε. Αυτό κάνει ένας σωστός και λογικός άνθρωπος. Δεν περιμένει μέχρι να του βγει η ψυχή την τελευταία του στιγμή και αν προλάβει με την ψυχή στο στόμα να τρέξει ο παπάς να τον εξομολογήσει, που εκείνη την ώρα υπό το κράτος της μελούσης, καταστάσεως και του θανάτου δεν θα έχει και σώσει τις φρένες του μερικές φορές ο άνθρωπος. Πρέπει να είναι προετοιμασμένος από πριν. Πρέπει να έχει κάνει προπόνηση. Όταν ένας ποδοσφαιριστής βγει να παίξει δίχως να έχει κάνει ζέσταμα, θα πιαστεί, θα πάθει γκράμπες, θα κουραστούν οι τένοντες των μυών του και μπορεί να πάθει θλάσεις των ινών, των μυών του. Να τρέξει και να σε ακατευτεί, να σε ακατάψει τα πόδια του. Γιατί? Διότι δεν έχει κάνει αυτό που λένε οι αθλητές, προγύμνασμα, ζέσταμα. Δεν έχει ζεσταθεί. Έτσι και ο χριστιανός. Πρέπει να έχει ζεσταθεί μέσα η ψυχή του για να αντιληφθεί με τι έχει να κάνει, πού πάει, τι γίνεται εδώ, ανίχνευση του χώρου. Πάμε σε ένα ξένο μέρος, κοιτάμε τα κατατόπια. Έτσι είναι αυτά. Πρέπει να δούμε την ψυχή μας, να δούμε τους άλλους ανθρώπους, να δούμε τι έχουμε κάνει στη ζωή μας, να βάλουμε κάτω και να δούμε αν όλα αυτά γίνανε με την έγκριση και το θέλημα του Θεού ή αν πήγαμε κόντρα στο θέλημα του Θεού. Και ο Θεός μας περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή να μετανοήσουμε. Είναι πάρα πολύ επιεική στον άνθρωπο, στο λογικό άνθρωπο όπως είπαμε, όχι σε εκείνον που επιμένει μέχρι την τελευταία του στιγμή ότι δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει κρίση, γινόμαστε χώμα. Και ποιος εσύ που θα τα πεις όλα αυτά? Δηλαδή είσαι πιο έξυπνος από τον Χριστό που ήρθε και μας είπε ότι μετά το θάνατο υπάρχει αιώνια ζωή? Τολμάει κάποιος να συγκριθεί με τον Χριστό? Ποιος να συγκριθεί μαζί του? Ποιος έχει το θάρρος να πει όχι, δεν τα πάει καλά ο Χριστός, εγώ τα λέω καλύτερα? Ποιος είσαι εσύ που νομίζεις ότι τα λες καλύτερα? Ποιος είσαι εσύ που αποκλείεις την αιώνια ζωή και λες ότι δεν υπάρχει ζωή μετά θάνατο? Τι στοιχεία έχεις να σε... Τι εγγυήσεις μας δίνεις ότι εσύ είσαι σπουδαίος? Έχεις πάει ποτέ εκεί και γύρισες? Ο Χριστός πήγε και γύρισε. Πήγε στον Άδη ο Χριστός. Πήγε στο θάνατο ο Χριστός. Και γύρισε στη ζωή πάλι. Εσύ όμως δεν έχεις πάει στο θάνατο. Δεν έχεις πάει ούτε καλά καλά στην Αμερική.
και έρχεσαι και μας κάνεις τον φωτισμένο ότι εσύ τα ξέρεις όλα και μας υπογράφεις εσύ, εγώ στο λέω, δεν υπάρχει μετά θάνατο ζωή. Είναι κουταμάρες όλα αυτά, είναι των παπάδων. Έτσι, τόσο σοφός εσύ και τόσοι τεράστιοι νόες, σπουδαίοι ανθρώποι που πέρασαν στην ανθρωπότητα, ο Μέγας Βασίλειος, πανεπιστήμων, ήξερε όλες τις επιστήμες, πολιτική, ρητορική, ιατρική, βοτανολογία, αστρονομία, τα πάντα ήξερε. Γλώσσες. Μαθηματικά. Πανεπιστήμων. Μπορείς να συγκριθείς εσύ με αυτόν τον άνθρωπο και να μου πεις ναι, και εγώ ξέρω 20 γλώσσες. Κάτσε να τους ακούσεις. Ο Γκέτε ήξερε, λέει, 30 γλώσσες. Και ο Γκέτε είναι άνθρωπος πιστός. Ο Γκέτε μίλησε για τον Χριστό. Ο Γκέτε έκανε και θεολογία. Ήταν πιστός άνθρωπος. Θα μου πείτε, δεν ήταν ορθόδοξος. Εν πάση περιπτώσει, εκεί που βρέθηκε ο άνθρωπος, δεν ξέρουμε εμείς, τα ελαφρυντικά θα τα βρει ο Θεός. Αν δεν έγινε ορθόδοξος κάποιος καθολικός, αυτό δεν μπορούμε να το κρίνουμε εμείς, θα το κρίνει ο Θεός. Πάντως, μεγάλοι άνθρωποι της ανθρωπότητος είπανε υπέροχα λόγια για τον Χριστό. Ο Παπαδιαμάντης, ο οποίος είναι από ό,τι λένε από τους καλύτερους λογοτέχνες του κόσμου. Μέσα στους 10-20 καλύτερους λογοτέχνες του κόσμου είναι ο Παπαδιαμάντης. Ο δικός μας ο Παπαδιαμάντης. Ο Σολωμός. Για κοιτάξτε τα γραφτά τους. Εμπνέονται από το Ευαγγέλιο. Ο Ντοστογεύσκι εμπνέεται. Ο Βίκτορ Ουγκό. Σπουδαίες προσωπικότητες. Και έρχεται ο άλλος από το καφενείο που παίζει, ξέρω εγώ, χαρτιά και σου λέει: θα σου πω εγώ τι συμβαίνει με τα θάνατο. Βλέπετε πόση αφέλεια και πόση έτσι αστοχία έχει ο άνθρωπος, αμαρτία μέσα του και βάθος μεγάλο αγνίας, πέπλα σκεπάζουν το νου και κάνουν τον άνθρωπο ανόητο, ισχυρογνώμονα και ξερόλα. Γι' αυτό αγαπητοί αδελφοί, ας ετοιμαζόμαστε όσο μπορούμε περισσότερο, διότι έρχεται σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα. Αν ο νοικοκύρης ήξερε τι ώρα θα έρθει ο κλέφτης, θα του στείλε καραούλι. Θα έσβηνε τα φώτα, θα καθόταν στην πόρτα με ένα ξύλο και θα τον περίμενε να τον χτυπήσει το κεφάλι. Λέμε τώρα μια εικόνα, έτσι. Αλλά όταν δεν περιμένει ο άνθρωπος, έρχεται ξαφνικά ο θάνατος. Διότι δεν έχουμε δεδομένη τη ζωή. Μην κοιτάτε που κάθε μέρα ξυπνάμε. Υπάρχει και μια μέρα που δεν ξυπνάει ο άνθρωπος. Αυτή να την υπολογίζουμε αυτή την ημέρα. Να μην την έχουμε και αυτή μέσα στην τσέπη μας. Αύριο θα ξυπνήσω, αύριο θα κάνω. Βλέπεις τους ανθρώπους, στην τηλεόραση, παρατηρώ στο ραδιόφωνο, την άλλη εβδομάδα θα είμαστε μαζί σας. Μα είσαι βέβαιος, αγαπητέ φίλε, ότι την άλλη εβδομάδα θα ζεις. Τόσο βέβαιος είσαι. Μετά από ένα χρόνο θα τα ξαναπούμε, λέει ένας. Έχεις συμβόλαιο ότι θα ζήσεις ένα χρόνο εσύ, που είσαι 60 και 70 χρονό. Έχεις κάποιο χαρτί που να μας δείχνει ότι, να ρε παιδί μου, έχω ένα χαρτί εδώ πέρα που με εξασφαλίζει. Δεν έχεις. Δεν έχει κανένας. Ούτε μια ώρα δεν υπάρχει ένα χαρτί που να σου λέει θα ζήσει μια ώρα παραπάνω. Ποτέ. Πουθενά και σε κανέναν. Ο θάνατος του πιστού είναι όπως κάποιος που ετοιμάζεται να ανοίξει μια πόρτα και να μπει μέσα σε ένα γαμήλιο γεύμα, σε ένα γάμο. Είδατε όμως ανοίγει η πόρτα, ακούγεται τη μουσική, τα γέλια, η χαρά, βλέπεις αμέσως ωραίες εικόνες μπροστά σου, καλοντημένους ανθρώπους, γελαστούς ανθρώπους, χαρούμενους ανθρώπους, ενώ όταν ανοίξει η πόρτα το άπιστο ανθρώπου, του αμαρτωλού, του ανεξομολόγητου, του ανόητου ανθρώπου, του ανθρώπου ο οποίος δεν λαμβάνει υπόψη του τίποτα σε αυτή τη ζωή, είναι σαν να ανοίγει και να πέφτει
σε ένα σκοτεινό ωκεανό. Φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος πέφτει από ένα αεροπλάνο σε έναν ωκεανό. Είναι τρομερό πράγμα να πας στην άλλη ζωή απροετοίμαστος. Είναι τρομερό πράγμα. Θα αισθάνεσαι σαν ένα πελώριο όν, το οποίο δεν μπορεί να αναπνεύσει, δεν έχει πνεύμονες για να αναπνεύσει. Θα αισθάνεσαι σαν ένα τεράστιο ζώο, το οποίο δεν έχει στόμα να φάει. Ή έχει ένα πάρα πολύ μικρό στόμα και από εκεί δεν μπορεί να φάει. Η στεναχώρια του ανθρώπου, ο οποίος βρίσκεται στα πρόθυρα του θανάτου, είναι φοβερή. Και να ξέρετε ότι η επιθανάτια αγωνία δεν είναι η αγωνία, από ό,τι έχουμε δει και στα νοσοκομεία πολλές φορές, η αγωνία της αρρώστιας. Είναι η αγωνία του ότι ο άνθρωπος πάει απροετοίμαστος στο θάνατο. Αισθάνεται η ψυχή αυτή την αγωνία. Μερικοί λένε έρχεται και έχουν ένα πανικόβλητο ύφος. Φοβερό πανικόβλητο. Φεύγω, λένε και κοιτάνε γύρω τους κάπου να πιαστούν, τα μάτια τους γυρίζουν με ηλικιώδη ταχύτητα. Και κοιτάνε γύρω-γύρω για να πιαστούν από κάτι. Δεν θέλουν κουβέντες εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα θα θέλανε να ξέρουν ότι είναι συγχωρεμένοι από το Θεό. Ότι μετά από αυτή τη ζωή βαδίζουν κάπου καλύτερα. Αυτή η αβεβαιότητα, αυτή είναι που τρομάζει την ψυχή φοβερά. Και η ψυχή φτερουγίζει, αβέβαιη, σαν μια νυχτερίδα μέσα στο σκοτάδι και δεν ξέρει από πού να βγει και από τι να κάνει. Είναι φοβερή λοιπόν η στιγμή του ασυλλόγιστου ανθρώπου, του άφρονα ανθρώπου, που δεν είχε υπολογίσει ποτέ ότι θα πεθάνει. Η επιθανάτια αγωνία εκεί συνίσταται. Δεν συνίσταται τόσο στους πόνους μιας αρρώστιας, διότι τους πόνους αυτές της αρρώστιας μπορεί να τους έχει ο άνθρωπος ολόκληρο το 24ωρο. Αλλά είναι κάτι διαφορετικό εκείνη την ώρα. Λένε ότι πως ο Βολτέρος ούρλιαζε την ώρα του θανάτου του, γιατί έβλεπε, λέει, να του μπήγουν τα νύχια τους κάποιοι μέσα στο στήθος. Και αυτοί είναι οι δαίμονες, σύμφωνα με τη θεωρία της ορθοδόξης διδασκαλίας, σύμφωνα με την ορθόδοξη διδασκαλία, είναι οι δαίμονες που παραλαμβάνουν την ψυχή του ανθρώπου, ο οποίος δεν είναι κοντά στο Θεό. Συνεχώς το θέλημα του διαβόλου εκτελούσε στη ζωή του αυτός ο άνθρωπος. Τίποτε από το θέλημα του Θεού δεν του άρεσε και δεν έκανε και στο τέλος δικαιωματικά δεν ανήκει στο Θεό αλλά στο διάβολο, ο οποίος στέλνει τα όργανά του να παραλάβουν αυτή την ψυχή με αυτόν τον τρόπο του μίσους και του εγκλήματος, διότι ο διάβολος είναι μισερός και εγκληματίας, μισάνθρωπος, μισή τον άνθρωπο. Αυτά είναι και πείρα από το Ευαγγέλιο, βέβαια, αλλά είναι και πείρα από την εμπειρία της ανθρωπότητος. Γι' αυτό λοιπόν, πριν τελειώσουμε, να κάτσουμε να συλλογιστούμε όλοι μας μισή ώρα τι μπορεί να συμβεί όταν φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Και να κάνουμε μια προετοιμασία, να ζητήσουμε από το Θεό να δώσει το έλεος Του. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Αυτό το έλεος είναι που θα συγχωρήσει τις αμαρτίες μας, η αποδοχή της αμαρτωλότητάς μας. Και ποτέ να μην πει κανείς αυτό που λένε μερικοί, δεν έχω κάνει ποτέ αμαρτίες, διότι φαίνεται ότι το μάτι της ψυχής τους είναι τόσο θολό και τόσο αλήθωρο και τόσο λερωμένο που δεν μπορεί να δει την πραγματικότητα. Αν μπορούσαν να δουν την πραγματικότητα, όπως οι Άγιοι που βγαίνουν μέσα από αυτή τη θολούρα, σκίζουν τα πέπλα της άγνοιας και βλέπουν το φως του Χριστού, ανακαλύπτουν πόσο πάρα πολύ απέχουν από το να είναι σωστοί και όπως τους θέλει ο Θεός και ανακράζουν με δύναμη, με όλη τη δύναμη της. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κάνε με κατάλληλο για τη Βασιλεία Σου. Εύχομαι να συνετιστούμε όλοι μας, και εγώ πρωτίστως, και εσείς αγαπητοί φίλοι, και να ετοιμαστούμε, να είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη εκείνη στιγμή που θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και θα μεταφερθούμε σε μια άλλη διάσταση. Να είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι,
και με το μάτι μας συνεχώς στο πρόσωπο του Κυρίου μας, στο φωτεινό, λαμπρό πρόσωπο. Αυτό να ζητήσουμε να δούμε και όχι το μοχθηρό πρόσωπο του θανάτου, της κολάσεως, του διαβόλου και των ακολούθων του. Να τύχουμε της δεξιάς μερίδος, όπως λέει, να ακούσουμε από τον Χριστό εκείνη την ευτυχή φράση «Δεύτε η ευλογημένη του Πατρός μου να κληρονομήσετε τη Βασιλεία η οποία υπάρχει, έχει δημιουργηθεί από καταβολής κόσμου». Ο Θεός έκανε για μας Βασιλεία και μας προορίζει βασιλείς και πρίγκιπες στη Βασιλεία Του. Ας το προσέξουμε αυτό. Και ας πούμε, ναι, θέλουμε να γίνουμε κι εμείς, είναι μεγάλη μας η τιμή αυτή που μας κάνει ο Θεός, να μην πετάξουμε την πρόσκλησή Του, έτσι δίχως να την αξιολογήσουμε. Αρκετά όμως είπαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε που παρακολούσατε την εκπομπή μας. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εκπομπή. Αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε πάλι μαζί την ίδια ώρα. Χαίρετε. Χαίρετε, Κυρίου.